Αυτή είναι η πόλη των Χανίων, μια πόλη με ιστορικό κέντρο και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, με το ενδιαφέρον των επισκεπτών της να ανεβαίνει σταθερά κάθε χρόνο. Το καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η προσβασιμότητα των πεζών στο κέντρο της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά συνθήκες κορεσμού, ενώ σχεδόν ένα στα πέντε αυτοκίνητα να παρκάρουν παράνομα. Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ταμείου, στα Χανιά, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, εκπονείται ήδη το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που θα δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ανασχεδιάζοντας την εικόνα της πόλης και αναβαθμίζοντας ριζικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το ΣΒΑΚ έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Και αυτό απαντά στο μεγάλο ερώτημα, το αίτημα το οποίο υπάρχει από τους πολίτες για ένα συνολικό, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε σχέση με την κυκλοφορία όχι μόνο των οχημάτων, των πεζών, των ατόμων που επιλέγουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης σε όλο τον αστικό ιστό. Ο σημερινός κυκλοφοριακός χάρτης των Χανίων βασίζεται στο σχέδιο πόλεως του 46. Ήταν ένα ακτινοτό μοντέλο που στόχευε να ενώσει τα περίχωρα της πόλης με τον αστικό πυρήνα της, καλύπτοντας τότε τις ανάγκες άλλων εποχών. Αυτό που θα γίνει είναι από το ακτινοτό μοντέλο να περάσουμε σε ένα κυκλικό μοντέλο κυκλοφορίας, το οποίο θα διοχετεύει περιφερειακά τις ροές των αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μειώσουμε την παρουσία των οχημάτων στο κέντρο, δημιουργώντας μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και γενικότερα μια πιο προσπελάσιμη πόλη. Έτσι, με περισσότερους από 25 φορείς της πόλης, ο χάρτης των Χανίων επανασχεδιάζεται από την αρχή και περιλαμβάνει 5 άξονες. Στο οδικό δίκτυο, περιφερειακοί άξονες θα μονοδρομηθούν για να προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση από τη δυτική στην ανατολική πλευρά της πόλης και αντίστροφα. Η μονοδρόμηση επιπλέον κεντρικών αρτηριών θα αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό φόρτο, με το σύνολο των μονοδρομήσεων να αλλάζουν ριζικά την πόλη. 3 νέες λεωφορειακές γραμμές θα εξυγχρονίσουν την εικόνα των αστικών συγκοινωνιών. Η μπλε γραμμή που θα διασχίζει από άκρη ως άκρη το κέντρο της πόλης, η κόκκινη θα εξυπηρετεί όσους κινούνται στο δυτικό τμήμα της, ενώ την πράσινη γραμμή θα χρησιμοποιούν όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, η χρήση των μέσων θα αυξηθεί σημαντικά, αυξάνοντας το ποσοστό χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών στο 10% και μειώνοντας τη χρήση γιοταχή. Παράλληλα, τα Χανιά μετατρέπονται σε μια πόλη φιλική στον ποδηλάτη, με νέους ποδηλατόδρομους που έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται βάσει του σχεδίου στο κέντρο της πόλης. Σχεδιάζονται επίσης περισσότερα προσβάσιμα πεζοδρόμια που θα δώσουν σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης την ευκαιρία να μετακινηθούν πεζοί με άνεση και ασφάλεια. Όσο για το φλέγον ζήτημα του πάρκινγκ, θα δημιουργηθούν 4 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης που θα βάλουν τέλος στο χάος του παράνομου παρκαρίσματος. Τα περιφερειακά πάρκινγκ που έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζονται θα προσφέρουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στους κατοίκους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, είναι παραπάνω από απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο για μας να υπάρχει συμμετοχή όχι μόνο των φορέων, αλλά και μεμονωμένων πολιτών. Και υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν αυτή την συμμετοχή μέσα από ερωτηματολόγια και μέσα από κάλεσμα να εκφράσουν οι πολίτες την άποψή τους για τα σχέδια και τις προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται. Έτσι, με το στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα 30 χρόνια, τα Χανιά αλλάζουν, εξελίσσονται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Όλοι μαζί σχεδιάζουμε σήμερα για τα Χανιά του αύριο.